Λοιπόν, η αποψινή μας καλεσμένες είναι μάνα και κόρη, κυρίες και κύριοι, και καταφέραν να κάνουν τη διαφορά στα χορευτικά δρόμενα της Κύπρου. Βέβαια, ενούλη η οικογένεια χορευταράς. Να το πούμε και εδώ. Κυρίες και κύριοι, να αποδεχτούμε την Έλενα Σοκαλή και τη Μαρία Παμπόρη! Παρακαλώ. Τι γίνεται, Έλα και Μαρία Σακαλή, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να κάτσω σαν από τον τραγούδι. Ναι, εντάλλως. Λοιπόν, Ελένη μου και... Ελένη ή Έλενα. Έλενα, έτσι. Ελένη, κάπου σε δυσκολεύτηκε μας. Ναι, μου πιένει το Ελένη. Έλενα και Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθετε. Να είστε καλά και οι δύο. Καταλαβαίνω ότι φέτος είναι να φορτεί πάρα πολλά τον τζιμ με το άσπρο. Πάρα πολλά, είναι μόδα πλέον. Okay. Καταλαβαίνω. Αν το βάλαμε μόλις εμείς. Το είδα, ναι. Λοιπόν, το όνομα Σοκαλή πλέον είναι το λεγόμενο στα αγγλικά brand name. Δηλαδή, είναι συνώνυμο με το χορό. Δηλαδή, θεωρείς κάποιον είναι και χορεύκη και αλήθεια, είσαι το Σοκαλή. Πώς έγινε το πράγμα, πώς μπήκε μέσα στο μυαλό του Κυπρέου, ρε παιδί μου. Είναι νομίζετε επειδή ήταν οι πρώτοι, ήταν όντως. Ήταν από τους πρώτους ο πατέρας μου και η μητέρα Μάλιστα. μου. Αλλά έκαναν μια δουλειά έτσι πολλά βασική και κάνει τον κόσμο να αγαπήσει το χορό. Εσύ είσαι η δεύτερη γενιά τώρα, έτσι. Εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Και η Μαρία η τρίτη. Ναι. Να σου πω κάτι, Μαρία μου, έρευνες δείχνουν ότι στην τρίτη γενιά χαλάει η εταιρεία. Λέω σου το, έπρεπε να το πω, να το έχεις υπόψη σου. Εντάξει, γι' αυτό βάρ' τα δυνατά σου. Είναι και εύκολο πάντως να προχωράς και να το συνεχίζεις και να προσπαθείς να είναι καλύτερο ή άξιον ή τέλος πάντων θέλει συνέχεια αγώνα. Άρα έχεις πολλή δουλειά. Μαρία μου, εσύ σπουδάζεις χορό, έτσι. Ναι, τώρα είμαι στον πρώτο μου χρόνο στην Αγγλία, σπουδάζω χορό. Μάλιστα. Άρα τρώεις κανονικά τα λεφτά μας σου χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. Την ώρα που βγάλει λεφτά από την ATM, νιώθεις το έτσι κάπου. Μην νιώθω το, έρχεται μήνυμα. Γιατί μια ημέρα πρωί, Μαρία, τι έκαμες εχθές. Δηλαδή απευθείας κάνω τις εφοδόν και εντάξει, συνεφέρνω τη λίγο. Κάνεις σου μπούλινγκ, Μαρία, θα μπορούσε να πάει στο γραφείο επιμερίας, ας πούμε. Όχι, εγκαλικό. Εγκαλικό. Εγκαλικό, έτσι. Είναι ο πρώτος χρόνος, άρα έχω τη λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, άμα έρχομαι πίσω λίγο, αλλά... Γιατί είναι κάθετα σπίτι βασικά. Τρώει και πολλά λεφτά. Τρώει παντού, Παντού. Κάποια στιγμή να καταλάβει την αξία, ελπίζω σύντομα. Σκέφτηκε να μέσα σου αρέσει και ο χορός. Τα εντάξει όμως πράγματα θα ήταν. Δηλαδή, να μην είσαι καλή στο χορό. Σε αρέσει σακαλή, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και να είσαι άτσαλη. Θα ήταν πολλά... Πολλά δύσκολο. Ναι, σκέφτω σαν εμείναν πρίγκιπα, ας πούμε, και είδε με το σημείο. Είναι πολύ δευτερά, ας πούμε. Δεν κάνει πολύ... Είναι το πώς... Πώς βγάλεις το όνομα, πώς το αναδεικνύεις το όνομα Μάλιστα. και πώς το παλεύεις. Τώρα το ταλέντο, εντάξει, και μόνο το ταλέντο. Μιλήσω έτσι λίγο για τη σχέση μάνα και κόρη. Μαρία μου, απλά ξέρεις μια ιστορία, ξέρεις την ιστορία, το ανέκδοτο που αλλή. Μάμα, πώς νιώθεις που έχεις την καλύτερη κόρη του κόσμου. Και αλλή, μάμα, δεν ξέρω, ρωτά η γιαγιά σου. Σου άρεσε το. Κόψε το, παιδιά, μην της άρεσε τη Μαρία σου το ανέκδοτο. Ναι. Κάτω. Πλάκα. Έτυχε σου όπως μεγαλώνει να πεις «Ρε, είσαι δίκαιο, ρε, είναι η πελή, μάνα μου». Έτυχε σου να κάνεις την σκέψη, ρε, παιδί μου. Πώς ακόμα να έρθει το σύντομα. Έτυχε. Αν μιλάς και φορές, ρε, Έλενα, μην νομίζεις και εγώ. Ναι. Προφανώς κάτι ξέρει πολλές φορές. Μάλιστα. Εννοείται, μετά από καιρό, καταλαβαίνεις ότι έχει δίκαιο. Okay. Ναι. Παίρνεις σε καιρό, αλλά καταλαβαίνεις. Το μάνα μου, λαλείς το κάθε φορά στην Αγγλία. Έτυχε σου να το πεις. Μάνα μου, μάμπα μου, ξέντο. Έτυχε. Εφοήθηκε, ας πούμε. Κουράστηκες. Ο λόγος που σου το λέω είναι επειδή στην Κύπρο χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές τη λέξη μάνα σε διάφορες καταστάσεις και να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Θέλω να μου πείτε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη μάνα σε διάφορες έτσι καταστάσεις της ζωής μας. Πάμε να δούμε την πρώτη. Λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λέξη μάνα για να δείξετε τα συναισθήματά σας. Είμαστε οκ. Okay. Mm-hmm. Όποια το βρίσκει πρώτη, πάει τον μπάζερ. Εντάξει. Okay. Μαρία, είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Πάμε να δούμε την πρώτη. Είσαι πολλά θυμωμένη. Τι είναι να πεις. Μαρία. Α, μάνα μου. Α, μάνα μου, σωστή.
Ελαλή το δωράκι, αυτό μου στο. Άμα λείψουν τα ριάλια. Άμα λέμε, μάλα. Οκ, πάμε στην επόμενη. Μαρία, πάει πάρα πολύ καλά. Ένα μηδέν η Μαρία ως τώρα. Έχω. Έχεις τι? Έχω την μια. Τώρα, τώρα. Είδες ένα γλυκό σκυλάκι στο δρόμο. Μαρία. Μάνα μου. Μάνα μου, ρε. Αγάπη μου, μάνα. Πίσω, ρε, παλιό. Άμα σε χάσει. Πίσω. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, ένα χειρόγραφο στην Μαρία. 2-0. Μαρία. Εντάξει, λέμε, δεν χρειάζεται να αφήνει να δέρνει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είπα, είναι η κόρη σου, αλλά... Πάμε στο επόμενο. Αύριο δεν πάει δουλειά. Εντάξει, μια σπάσεις, Ελένα μου. Στιεύκο. Ω, μάνα μου. Αύριο δεν πάει δουλειά. Θα λες, ω, μάνα μου, εσύ. Όχο, μάνα μου. Όχο, μάνα μου. Θα σου πω γιατί. Επειδή η Έλενα περνά καλά στη δουλειά, δεν θα πω δουλειά αύριο. Ω, μάνα μου. Γι' αυτό. Θα πάμε να βρω. Οκ, ναι. Κάπου δεν το ξέρεις τον Έλληνα μου. Να το δεχτώ. Πάμε στο επόμενο. Μαρία μου, άφησε τη μάμα σου θα κερδίσει μια φορά, σε παρακαλώ. Απλά για να μην το κόψουμε στο μοντάτσο, να βάλουμε ό,τι δέρνει άμα στο 3-0. Γι' αυτό λέω. Πάμε στο επόμενο. Θωρείς έκπληκτη ένα σιλούι με παπούτσο. Δυσκολάκι, βάλα δυσκολάκι τώρα. Έκπληξη, πώς θα λύσεις τη λέξη μάνα, έκπληξη. Έλενα. Μάνα μου τώρα. Είσαι κοντά. Όχι, μάνα μου. Μόνο εγώ τώρα το δω. Μόνο εγώ τώρα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν. Και τελευταίον, είσαι μέσα στο γήπεδο και ο διαιτητής για τέταρτο πέναλτι του Αποέλ πιντωμένο. Τι ακούεις που δεν σκακίδες. Τι κάνεις, μάνα μου. Τι κάνεις, μάνα μου. Εντάξει, να πει κάτι άλλο ο κόσμος παραπάνω, ομονιά της Μαρία μου. Σίγουρα τι κάνεις, μάνα μου, έτσι θα πει. Αλλά αρέσει και με ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ήταν ευγενική. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έχω διαβάσει, Έλενα μου, εντάξει, ενήκεις σε Μαρία. Μαρία μου, πάρα πολύ καλή. Και έχω μια φωτογραφία, βασικά έχω τρεις φωτογραφίες που είναι η μάνα και η κόρη. Mm-hmm. Θέλω να προσπαθήσετε να βρείτε ποια είναι η μάνα και ποια είναι η κόρη. Είστε οκ. Πάμε να δούμε την πρώτη. Ποια νομίζετε που είναι στις κοπέλες είναι η μάνα? Η από εδώ. Η αριστερή με το μαύρο. Μαρία μου, τι νομίζεις? Κι εγώ να πω την αριστερή. Αμέσως, εσύ επειδή είναι μας ωραία. Όχι, σκέφτηκα το που πριν, αριστερή. Αριστερή όπως το βλέπουμε εμείς ή... Με το... Είναι. Αριστερή, ναι, όντως, όντως είναι η κοπέλα με το μαύρο. Ναι, σωστές, σωστές και οι δύο. Οκ, okay, είναι έναν το μάζος τώρα. Πάμε να δούμε την επόμενη. Όπως βλέπετε, ναι. Εντάξει, είναι πολύ σοκ για μένα, έτσι. Ναι, είναι. Είναι το ύφος, νομίζω, που την έκαμε ναι. Στη φωτογραφία να φαίνεται ότι είναι η μάνα. Ναι. Ναι, οι άλλες έχουν δύο πιο... Χαχα, καταλάβεις ότι τρώνε τα ριάλια της μάνας. Πάμε να δούμε την επόμενη. Πίσω είναι η μάνα. Ποια είναι η μάνα, πίσω. Μπροστά. Μαρία, πίσω. Μαρία, μπροστά. Μπροστά. Ελένα. Πίσω. Πίσω. Μπροστά. Η Μαρία έχει δικαιώνει, είναι ναι. Ή μπροστά. Ήταν αρκετά δύσκολο να το δω, έτσι. Ναι, φαίνεται ναι, είναι μπροστά. Πολλά κοντά. Ναι, αλλά πολλά κοντά. Ναι, όντως είναι πολλά, σαν δύο σταγόνες νερό. Και πάμε και στην τρίτη, ποια είναι η μάνα εδώ. Καλά, γιατί γελάτε, ρε. Είναι η μάνα που φυλά. Οκ. Άρα να είναι η αριστερή η μάνα. Ναι. Μαρία, εσύ δεν. Θέλω να πω τη δεξιά. Δεξιά. Έχεις χάσει, Μαρία, νικητίας αυτής του γύρου ή Έλενα Σακαλή. Να νικήσεις από κάτω. Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνιδάκι, το οποίο έχει να κάνει με τον χρόνο, βέβαια. Θα προσπαθήσετε, σας παρακαλώ, να χορέψετε και η μία και η άλλη την ώρα κάποιους χορούς που να παίξουμε, κάποια τραγούδια. Και θα προσπαθήσω εγώ να βρω την νικήτρια. Έτσι, έχουμε τα Μαρία και Έλενα. Είμαι σαν τον, να είμαι σαν τον τριτή, ρε παιδί. Είμαι σαν τον Μεταξόπουλο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, άρα θα είναι κάτι σαν battle. Α? Κάτι σαν μάχη μεταξύ Μαρίας και Έλενας. Θα είστε οκ, δεν θέλω πολύ θα δεχτούμε, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινά η Έλενα. Λαχτάρα, στάχτη να γίνουν όλα πια.
Ευχαριστούμε, Έλληνα μου. Μαρία μου, έλα, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Ευχαριστούμε, Έλληνα. Έλα, Μαρία, σε παρακαλώ. Εντάξει, άμα σου έρχεσαι να γράφει σημειώσεις για να σου πει μετά κάποια λάθη που κάνουμε. Μάντζε, να αποκλίνω. Σε αυστηρή, Έλληνα, με το Μαρία. Είμαι αυστηρή, αλλά εκεί που πρέπει, ειδικά τώρα που θα είναι και επαγγελματής, είμαι ακόμα πιο αυστηρή. Είμαι, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω να είσαι πολύ αυστηρή για να μπεις στις κόρες σου, είμαι, ναι. Αν ήταν ο Τζίρι μου, ενώ πει, Κώστα μου, είμαι αυστηρό, δεν νομίζω να μου λες. Λοιπόν, θα σας πούμε μετά, το, επειδή πρέπει να έχουμε λίγο suspense, να πω στο τέλος της εκπομπής και κέρδισε. Απλά για να με φύγετε. Γιατί συνήθως κάποιοι καλεσμένοι δεν τους αρέσει πολύ η εκπομπή, φεύγουν όπως τους μιλώ. Θα φύγω, δεν ανησυχείτε. Θα φύγετε. Αν είσαι κάτι καλύτερο. Okay. Λοιπόν, Έλληνα μου, έχεις και κάποιον background στην υποκριτική, διότι είδαμε σε στο Φακάι τους, είδαμε σε παρουσιάστρια στο Σάββατο και Απόβραδο. Πρώτη σταγόνα. Background, όχι. Είχες κάποιον, έτσι. Όχι, απλά το έχω δοκιμάσει. Δεν πήγα, δεν έχω κάνει ποτέ μαθήματα ηθοποιίας. Κάτι σκέφτεσαι. Όχι, είναι σκεφτούμε. Έχω το μετά. Ναι. Χρειάζεται κανένα να σκεφτώ. Ναι. Αλλά μου αρέσει η πρόκληση. Δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό το οποίο ήθελα να δοκιμάσω. Πρώτη σταγόνα. Να δούμε λίγο το βίντεο της πρώτης σταγόνας που αν και δεν είπες πολλά λόγια. Δεν είπα πολλά λόγια. Πάμε να δούμε Εντάξει, πλάκα-πλάκα μοιάζει σε λίγο της Catherine Zeta-Jones, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Εγώ δεν το πρόσεξα, κάποιοι το λένε, αλλά εντάξει, δεν... Οκ. Ίσως στοιχεία, αλλά όχι. Έχουμε ακόμα ένα... Τώρα που πες Catherine Zeta-Jones, θυμηθήκα τους φακάιτους για κάποιο λόγο. Πάμε να δούμε ακόμα ένα βίντεο με τους φακάιτους. Καλημέρα, σενιόρ Τράμπα. Καλημέρα, σενιορίτα. Δώσ' μου το. Ποιο πέραμα? Το κατσαβίδι. Το έκλεψες που τον τζίρι μου. Ωραία, είδαμε σε κάποια βίντεο που όντως είσαι αρκετά καλή ηθοποιός, μπορώ να πω. Τώρα θέλω να δώσω κάποιες σκηνές από κυπριακή σειρά, η οποία την έχει υπογράψει ο Δημήτρης Τσουκαρής, ο γνωστός από 7 ουρανούς, από Φόντων Κόκκινων και άλλα. Είσαστε ενοχέ να παίξουμε? Βεβαίως. Έχετε εκείνες τα κειμενάκια σας, παρακαλώ. Να πούμε στον κόσμο ότι η Έλληνα Σοκαλή είναι στο ρόλο της παντρεμένης. Η Μαρία είναι η κόρη της και εγώ είμαι ο άντρας της που πιστεύει ότι η Έλληνα... Θέλω να το πω, ρε φίλε. Αν είναι τώρα. Ενώ με ζερνεύκαι. Να πούμε στον κόσμο ότι η Έλληνα είναι παντρεμένη και ο άντρας της νομίζει ότι υπάρχει τρίτον άτομο στη σχέση τους. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, Έλ, έτοιμη η παιδιά. Όχι, είναι σημαντή. Ένα σημαντικό. Θωρώ το εγώ. Έλα. Πάμε. Αντρούλα, θέλω να μιλήσουμε. Τι τρέχει πανικό, με ξυλάωσες. Δεν να παίξει και Ελλάδα με... Γιατί γελάτε αμέσως, τον Προύσκο έπαιξε σε 100 χώρες. Άρα θέλουμε πιο καλαμαριστικό, εξευγενισμένο. Εντάξει. Αντρούλα, θέλω να μιλήσουμε. Τι τρέχει πανικό, με ξυλαγώνεις. Έπαθεν κάτι το μωρό.
Hello, mamma. Είμαι εδώ, καρτζίν σου. Συγγνώμη, μωρό μου, δεν σε σχιάστηκα. Αφήστε με να μιλήσω, κορούδες. Ατρούλα, θα σου βάλω ποτό, άνοιξε τα πότσα. Όχι, και ποτό. Πού το ρόπεις. Ήπιες ποτό, πού το ρόπεις. Πού το ρόπεις. Δεν ξέρει καν κυπριακά. Ατρούλα, σε βλέπω κάπως απόμακρη τελευταίως. Δεν μιλάμε όπως παλιά, δεν χασκογελάμε μαζί, δεν κάνουμε πράγματα μαζί. Υπάρχει άλλο στη ζωή σου. Εγώ που ξέρω την απάντηση. Γίνεται να. Εγώ που ξέρω την απάντηση. Γίνεται να φύγω, πατέρα. Όχι, να κάτσεις εδώ με τον παπά σου. Μην με αφήσεις μανεχό μου. Ας το παιδί να φύγει, πανίκο, και θα στα πω όλα. Δεν φοβάμαι τίποτε πλέον. Χαχαχα. Ναι. Έβαλες όλη την. Το ταλέντο σου στο χαχαχα. Μπράβο, Έλληνα. Εντάξει, δεν μου κάνει του ρόλου. Δηλαδή, είναι το χαχαχα. Ωραία. Γιατί είχα σχολιάσει την Αντρούλα, γιατί υπάρχει άλλος, τρίτος, στη σχέση μας, υπάρχει. Ναι, λοιπόν, υπάρχει άλλος άντρας στη ζωή μου. Και είναι ο κουμπάρος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης που δουλεύει στο οικόπεδο 12 από τα Κάζια. Ο καλύτερος μου παρέας. Θα τον σκοτώσω με το σιπέτο. Πανίκο, όχι. Αν το σκοτώσεις και αυτό, δεν θα μείνουν φίλοι στο τέλος. Δεν θα σου μείνουν φίλοι στο τέλος. Όχι, στην τελευταία λέξη λέγαμε λάθη. Έλα, μου είσαι πάρα πολύ καλή. Χαλιά. Άλλο το sorry, τηλέφωνο. Έχουμε προτάσει. Ναι, διεύθυνση του ΘΟΚ. Ναι, έχουμε προτάσει, ναι. Ναι. Να έρθουν μαζί. Μαρία. Α, μόνη Μαρία. Okay. Εντάξει, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία μου, έχεις μια θέση στο ΘΟΚ ή... Έλα να μείνει, να λύνεται. Έχεις δουλειά, αλλά... Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, έχουν κάποιες ερωτήσεις από το Facebook, από τους φανς σας, από τους φανς του Facebook για την σχολή Χορούσα Καλή. Ας τον και να απαντήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν. Όποτε χορέψω, λέει, 7-8 ώρες συνεχόμενες χορώ, την άλλη μέρα πονώ λίγο τα πόθηκια μου. Υπάρχει λύση? Χρήστος Σαγαλής. Υπάρχει. Όντως χορεύκεται έτσι, ωραία, παιδί μου. 7-8 ώρες μπορεί να διδάσκουμε, όχι να χορεύουμε συνέχεια. Ναι. Εγώ χορεύω. Χορεύκεις 8 ώρες και ακόμα είσαι στον πρώτο χρόνο. Ναι, ναι, καθημερινά. 8.30-5.30 κάθε μέρα. Άτερπε. 8.30-5.30. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να γνωρίσεις γυναίκες μέσα από το χορό? Στάθη Αλωνεύτης. Εντάξει, ο άνθρωπος. Όντως είπε. Αν θέλεις να γνωρίσεις, απλά. Εντάξει, θες σου προτείνω να έρθεις στη σχολή μας, πήγαινε αλλού. Γιατί είναι, είσαι την κοπέλα. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά εννοείς ότι είμαι πιο όντως για χορόντια. Μάλιστα. Πάμε στην τελευταία. Η γυναίκα μου και εγώ πάμε σε σχολή χορού, αλλά δεν με αφήνει να χορέψω με άλλη γυναίκα. Προχτές εθύμωσεν και πάτησε με τον τάκον κατά λάθος πας στο πόδι. Έφυγα με 4 κουτσατζίε, δηλαδή. Τι να κάνω. Όντως μπορεί να υπάρξει, δηλαδή, μια γυναίκα να ζηλεύει και να μην τον αφήνει όταν δεν να χορέψει με άλλες. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έρχονται μόνο να μαθαίνουν, αλλά να μην χορεύουν με άλλους. Να μην επιτρέπει ο ένας τον άλλον να χορέψουν. Μάλιστα. Άρα θα τους έλεγα να έρχεσαι μόνος σου, χωρίς τη γυναίκα σου. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Μία λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, Έλληνα μου, Μαρία μου, έχουμε τον Ταραμ, το Voice of India. Έχετε δει, φαντάζομαι, το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα στο Ταραμ, σας παρακαλώ. Ταραμ, Μαρία, Έλληνα. Λοιπόν, Χαράμ, you know what to do. Κοπέλες, μόλις το βρίσκετε, παίζετε μεταξύ σας. Εντάξει, εγώ έμπαιζω, είμαι απλά θεατής. Δύσκολη καιρή, Μαργιουλέσουλ. Όλοι στα λίγα. Ισπανικά. Αγγιούλε. Γιατί? Πευγή της λό, σε μισ παρέσει. Έλα και φέμιωστα. Ονειρέστια. Τίποτε δεν κοπελέ. Ναι, μου θέλετε να κουτσέρα θα ρισμένα, ας πούμε. Όπου πες, δε καλά ο Νάρτη.
Λάκτισα κι αυτό σωμοντήρι. Σαν ίδιο σταμάτα ξεκινάει. Άντε ρε κοπελέ, πολλάκι. Πού το χάσετε, σε ποια λέξη το χάσετε? Στο ρυθμό, επειδή δεν είχε το ρυθμό. Είναι σε ρυθμό, δεν το προβλήμα του τώρα. Ναι. Τα ελληνικά του είναι καλά, εμείς. Να ρυθμίσεις, ωραία. Θαράμ, next one, please. Λύψε και τη ρύση. Κολότος γόμο καλά μήνα. Ρύση κολόκος, βήρε. Μαγνητήσεις. Παμποστόκο. Παμπος. Παμποστόκο. Στόκο. Έλα, Μαρία. Σ' αγαπώ πολύ. Ναι, είπαν το ρυθμό. Είπαν το ρυθμό. Λοιπόν, yes one, yes, next one, please. Δεκατέσσερι! Το μαστά με κλικ σιγδί! Μαγκαρδίγια μου! Σόδιο σπίτι! Κάνε πουλί. Άδειο σπίτι. Άδειο σπίτι. Ένα κύριο κολλάρι στο Θαράμ. Thank you, Θαράμ. Λοιπόν, πείτε πάρα πολύ καλά, κοπέλες. Χαλιά. Σαν να παίζετε το παιχνίδι χρόνια τώρα. Λοιπόν, κοπέλες, πριν να σας αποδεσμεύσουμε, έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, το οποίο υπάρχει και επαθλό. Είναι προσφορά του footy.com.cy και το έπαθλο απόψε, θυμίζω λίγο το σάκι. Όχι, okay. Το έπαθλο απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι... Κάμε λίγο τον ήχο το... Σούσι, κυρίες και κύριοι! Ποιος την ήβρεν τον την... Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κοπέλες. Είμαστε. Σούσι, τρώει εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το παιχνίδι μας έχει ως εξής. Πρέπει να βρείτε τα ψέματα του Κυπραίου γονιού που λέει στα μωρά του σε καθημερινή βάση και πριν του γερούμε με έναν 80s, 90s, αλλά και τώρα. Έτσι δεν γελάσουν τα ψέματα που λέμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όποια το ξέρει, πατά τον μπάζερ. Έχουμε τον μπάζερ. Ωραία. Είναι. Πάμε στον πρώτο. Η μάνα συνήθως δηλαδή της κόρης της. Τώρα μπορεί να πάει κλαπ, πρόσεχε να μεν. Τώρα μπορεί να πάει κλαπ, πρόσεχε να μεν. Σου βάλουν. Κάτι στο ποτό σου. Ναι. Κάτι στο ποτό σου, σωστή η Μαρία. Είπε στο δουλειά μα εδώ. Είπε το ποτό. Είπε το. Καλά, ρεξιάστο. Είπε στου ρεξιάστο, Ελένα. Έγινε. Τόσα πολλά λαλή. Ναι. Λοιπόν, να πούμε του κόσμου ότι δεν βάλουν τίποτε μέσα στα ποτά του. Ανεβάλλα είναι πρέπει να τα χρεώνουν 100 ευρώ το ποτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, μηδέν η Μαρία. Αν πατήσεις τα μαρτούθκια ένα... Αν πατήσεις τα μαρτούθκια... Δεν θυμάμαι, είσαι και Κύπρο, δεν είναι... Δεν τα που λαλούσαμε, παλιόντουτο. Αν πατήσεις τα μαρτούθκια ένα... Να πέσουν τα μαλλιά σου. Να πέσουν τα μαλλιά σου, Μαρία. Μπράβο, χειρόγραση Μαρία. Λοιπόν, Ανδρέα, κράτα το σκορ σου, παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Άμα το κουνελούι που είχαμε για κατοικίδιο να γίνει του στιφάδων, ελάλεν, αγάπη μου, το κουνελάκι είναι πιέ. Έλα. Πιέ περίπατο. Έφυγε που σου. Πιέ περίπατο, έφυγε, πιέ στο δάσο να βρει του φίλου του. Σωστή, να το δεχτούμε, να το δεχτούμε. Σωστή. 2-1. Πάμε στο επόμενο. Με θωρεί συνέχεια τηλεόραση, Τζέννα. Έλενα. Χαλάσουν τα μάτια σου. Τζέννα, χαλάσουν τα μάτια σου. Σωστή, σωστή, Έλενα. Σωστή. Μεν κάμνει γκριμάτσει με τα μάτια σου, Τζέννα. Λάζανε τον πολλά αυτό. Δεν κάνει τσότα έτσι. Και να ζαβώσουν τα μάτια σου. Και να ζαβώσουν τα μάτια σου. Σωστή, Έλενα, σωστή. Δώστε σε χέρι κόντια, σας παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Εν μπορούμε να πάμε στο Λούνα Πάρκ επειδή...
Εγκλειστό. 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 Πρωί ήταν μεσομέρι, δίλη, αβό, έμεινα εγκλειστό, αγάπη μου. Άμα η Δευτέρα, όχι εγκλειστό. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, οκ, okay, δεν έχουμε επόμενο. Νικήτρια, νομίζω, η Έλενα, να της το δώσουμε. Έλα μου, θέλει να δοκιμάσεις, έτσι λίγο να... Για να τα μοιράσουμε, επειδή είναι μάνα, σήμερα. Ξέρεις. Βεβαίως. Μετά. Πρέπει να τα κρατούμε έτσι να... θα τα φάτε, α. Εντάξει, δώστε μου, δεν θα φάω εγώ. Όχι, να τα τιμήσουμε μετά, σίγουρα. Λοιπόν, Έλληνα μου, Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, θα μας χορέψετε ακόμα μια φορά, έτσι. Κάτι που ετοιμάσετε. Ετοιμάσαμε κάτι για σας. Ωραία. Να σας δούμε. The stage is yours. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Hasta que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero recordar tu dueño despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudar tu cabeza despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. High five. Κάτσετε ακόμα λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλληνα Σοκαλή και την Μαρία Μαμπόρη. Να είστε καλά. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα βίντεο, ό,τι να είναι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον μοναδικό μάγο, Νικόλα Λιωτατή.